Γεια σας Geeks, ένα ακόμα βίντεο εδώ. Σήμερα θα δούμε όλα τα σημαντικά μέρη μιας μητρικής κάρτας, μητρικής ενός υπολογιστή. Θα σας δείξω οτιδήποτε χρειάζεται να ξέρει ένας μέσος χρήστης για τη μητρική του υπολογιστή του. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ως παράδειγμα, σήμερα θα έχουμε την MSI V450 Tomahawk Max. Είναι μια από τις δημοφιλέστερες μητρικές κάρτες στην αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι και πολύ καλή επιλογή για ένα mid έως και high-end range PC. Όλες, παιδιά, οι σύγχρονες μητρικές έχουν πανομοιότυπη εμφάνιση. Και όταν λέω εμφάνιση, δεν εννοώ το χρώμα και το design που έχει κάθε μία. Εννοώ, βασικά θα το πω αλλιώς, πανομοιότυπη διάταξη όσον αφορά τα κύρια, τα βασικά μέρη του hardware που έχουν πάνω, των parts γενικά και των υποδοχών που έχουν. Το που κουμπώνει δηλαδή το κάθε τι. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα, ξεκινήσουμε από την αρχή. Βλέπουμε τέρμα πάνω αριστερά, έχουμε μια 8-pin υποδοχή ρεύματος. Εδώ συνδέουμε το καλώδιο του τροφοδοτικού που δίνει ρεύμα στον επεξεργαστή. Κάποιες low-end μητρικές μπορεί να έχουν 4-pin αντί για 8-pin και κάποιες πολύ high-end μπορεί να έχουν 2-8-pin. Βέβαια αυτό είναι και πιο πολύ flex, δεν το χρειάζονται. Προχωράμε λίγο πιο δεξιά και βλέπουμε ένα μεταλλικό εξόγκωμα με πλαστικό κάλυμα και κάποιες ατάκες πάνω που γράφουν οι εταιρείες. Κάτω από αυτές τις ψύκτρες, γιατί ό,τι μεταλλικό βλέπουμε είναι ψύκτρα, να ξέρετε, έχουμε το πιο σημαντικό part της μητρικής, είναι τα VRMs, λεγόμενα και ως Voltage Regulator Modules. Αυτά τα μικρά τετραγωνάκια καθορίζουν το ρεύμα που περνάει στον επεξεργαστή μας και η διάταξη και η ποιότητα κατασκευής τους είναι πάρα πολύ σημαντικά για την απόδοση της CPU. Ειδικά αν βρισκόμαστε σε κατάσταση overclock. Λίγο πιο δίπλα έχουμε και την υποδοχή ρεύματος στον εμιστήρα της CPU. Όλες οι ψύκτρες επεξεργαστών έχουν ένα τρίπινο ή τετράπινο καλώδιο που συνδέεται στη μητρική περίπου σε αυτό το σημείο. Ψάξτε και την επιγραφή CPU fan για να καταλάβετε πού ακριβώς είναι. Συνεχίζουμε πιο δεξιά και βλέπουμε τις υποδοχές των μνημών. Σε αυτή την περίπτωση, στη συγκεκριμένη μητρική, είναι 4 DDR4 μνήμες. Σε άλλες μικρότερες μητρικές μπορούμε να δούμε μόνο 2 slot για τις μνήμες μας. Λίγο πιο δεξιά υπάρχει η υποδοχή ρεύματος αντλίας νερού για τους hardcore gamers, για εμάς που στάρουμε. Και παρακάτω, αλλά και σε πολλά άλλα σημεία της μητρικής, όπως βλέπετε, υπάρχουν τα υποδοχές των ανεμιστήρων του κουτιού, οι οποίες διαφέρουν σε πλήθος ανάλογα από μητρική σε μητρική και φέρουν πάνω την υπογραφή SysFan 0, 1, 2, 3, ανάλογος πόσος έχει κάθε μία. Προχωρώντας παραδίπλα, βρίσκουμε το socket του επεξεργαστή. Εδώ κουμπώνει ο επεξεργαστή μας. Στην προκειμένη περίπτωση είναι AM4 socket και απευθύνεται στους AMD Ryzen επεξεργαστές. Εδώ είναι που γίνονται οι κεντρικές διεργασίες όλου του υπολογιστή. Από εδώ περνάνε τα πάντα. Προσπερνάμε πάλι τις μνήμες και φτάνουμε στην 24-pin υποδοχή της μητρικής. Εδώ πέρα κουμπώνει το 24-pin καλώδιο του τροφοδοτικού, το οποίο και τροφοδοτεί όλη τη μητρική και οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη μητρική με ρεύμα. Στη συνέχεια βλέπουμε την M2 υποδοχή για SSD. Αν έχουμε NVMe SSD, τον τοποθετούμε σε συγκεκριμένο σημείο. Πιο κάτω έχουμε την PCIe επί 16 θύρα. Είναι η πιο σημαντική για εμάς τους gamers. Εδώ πάνω κουμπώνει κάθε γραφικό μας. Γι' αυτό να πούμε ότι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή βρισκόμαστε στη μετάβαση από PCIe 3.0 σε PCIe 4.0, το οποίο έχει και το διπλάσιο bandwidth. Ακριβώς από κάτω έχουμε και τις PCIe επί 1 θύρες. Εδώ μπορείς να συνδέσεις άλλες κάρτες επέκτασης, π.χ. να αυξήσεις τα USB του υπολογιστή σου αν δεν σου φτάνουν, να βάλεις USB Type-C αν δεν έχει υπολογιστής, να βάλεις κάρτα ήχου, capture card ή και risers για να κάνεις mining. Στη συγκεκριμένη μητρική έχουμε και άλλη μία PCI υποδοχή, όπως βλέπετε, η οποία όμως αν προσέξουμε λεπτομερώς και στις εγκοπές, έχει τα μισά μόνο πινάκια από πάνω η PCIe επί 16. Αυτή είναι η δεύτερη, η οποία είναι PCIe επί 8, λόγω του έχει τα μισά lanes. Εδώ μπορούμε να συνδέσουμε και δεύτερη κάρτα γραφικών για SLI ή Crossfire Gaming. Μην το δοκιμάσετε, SLI is dead. Λίγο πιο δεξιά βλέπουμε άλλο ένα μεταλλικό κομμάτι. Γενικά είπαμε όπου βλέπουμε μεταλλικά κομμάτια είναι ψύκτερ και από κάτω υπάρχει ένας επεξεργαστής ή πυκνωτές, MOSFETs, τέτοια πράγματα τα οποία βγάζουν ζέστη. Και κάτω από αυτή την ψύκτρα έχουμε το chipset της μητρικής, το οποίο παλιότερα χωριζόταν σε North Bridge και South Bridge. Πλέον έχει ενσωματωθεί σε ένα chip και κάποια κομμάτια του στο CPU. Εδώ πέρα λαμβάνουν χώρα
όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας του CPU μας, με τις RAM, με τον PCIe συσκευών μας, με το USB, με το SATA ports, με τα πάντα πάνω στη μητρική τέλος πάντων. Επίσης το chipset είναι υπεύθυνο για το overclock που κάνουμε στον επεξεργαστή. Πιο δεξιά και κάποιες φορές και κάτω βρίσκουμε τα SATA ports, εδώ συνδέουμε τους SATA SSD και τους σκληρούς δίσκους, αλλά και τα optical drives που έχουμε. Κάποιες μητρικές παίρνουν 4 SATA, κάποιες παίρνουν 6, κάποιες και 8, ανάλογα στη μητρική. Αυτό το κιλό εδώ, καλά καταλάβατε, μπαταρία είναι, και θα μου πεις τι τη χρειάζεται την μπαταρία αφού είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Τη χρειάζεται για να αποθηκεύει δεδομένα, το OC profile μας ας πούμε, στις περιπτώσεις που θα βγάλουμε το καλώδιο από το ρεύμα. Να κρατάει τα δεδομένα δηλαδή, να μην χάνονται κάθε φορά που κλείνει το ρεύμα για κάποιο λόγο. Στο κάτω-κάτω μέρος έχουμε τις συνδέσεις. Αυτές οι συνδέσεις έχουν διαφορετική διάταξη από μητρική σε μητρική. Ο τρόπος για να τις αναγνωρίσετε είναι τα γράμματα που γράφουν κάτω ή πάνω ή δίπλα. Θα ξεκινήσω από τα λιγότερο σημαντικά που δεν χρειάζεται να ξέρει πραγματικά κανένας μέσος χρήστης. Εδώ πέρα έχουμε το JCOM1, ένα απαρχαιωμένο serial port που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ κανείς. Το JCL1 είναι μια υποδοχή για καλώδιο που ανοιχνεύει αν είναι ανοιχτό το κουτί μας και πετάει το αντίστοιχο μήνυμα στην οθόνη. Κάτι που πραγματικά δεν χρησιμοποιεί κανένας. Τέλος έχουμε το JTP-M1. Εδώ πάνω μπαίνει ένα τσιπάκι που αποθηκεύει κωδικούς και κρυπτογραφημένα κλειδιά και εξασφαλίζει την αυθεντικότητα του υπολογιστή. Δεν είναι κάτι πραγματικά που ενδιαφέρει οποιοδήποτε χρήστη. Και πάμε λίγο στα πιο σημαντικά, αυτά που πρέπει να συνδέσουμε κατά τη διάρκεια του PC build μας. JOD1. Συνδέουμε το καλώδιο ήχο του κουτιού για να λειτουργούν οι μπροστινές θύρες ακουστικών και μικροφώνου. JRGB1. Όπως καταλάβατε, είναι το RGB μας. RGB μας. Ναι. Όπως καταλάβατε, είναι το RGB μας. Είναι κάτι που δεν υπάρχει σε όλες τις μητρικές. Στα JFP1 και 2 συνδέουμε τα καλώδια του κουτιού για να ανάβουν τα λαμπάκια και για να δουλεύουν τα κουμπιά on-off και reset. Τα USB 1 και 2 είναι υποδοχές καλωδίου του κουτιού για να λειτουργούν τα μπροστινά USB 2.0. Το JUSB 3, όπως βλέπετε, έχει διαφορετικό καλώδιο, πιο μεγάλο, πιο χοντρό, με περισσότερα pins, και αυτό υποστηρίζει το USB 3 πάλι στις μπροστινές θύρες του κουτιού μας. Το JBAT ή αλλιώς το Clear CMOS αποτελείται από δύο pins, τα οποία όταν τα βαρχικλώνουμε για 10 δευτερόλεπτα συνεχόμενα δηλαδή, καθαρίζουν όλα τα δεδομένα της μητρικής και την επαναφέρουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Είναι κάτι που χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι overclockers. Όλη την ώρα πρέπει να σβήνεις και να ανάβεις τον υπολογιστή, άμα σου πετάει blue screen και τέτοια και δεν μπορείς να μπεις στα BIOS, είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναλειτουργήσει η μητρική μας. Και πάμε στο I.O., στο πίσω μέρος της μητρικής, είναι το in-out, στο οποίο έχουμε μια σταθερή δομή από μητρική σε μητρική, μπορώ να πω. Τουλάχιστον στα κύρια μέρη. Στο πάνω μέρος, σχεδόν σε όλες τις μητρικές, έχουμε δύο μαύρα USB, είναι USB 2 και δίπλα ακριβώς θα έχουμε ένα παλιού τύπου σύνδεση πληκτρολόγιο ή ποντίκι για όσους έχουν κάποιο τέτοιο ξεχασμένο. Ακριβώς από κάτω έχουμε εξόδους εικόνας DVI και HDMI στις περιπτώσεις που έχουμε ενσωματωμένα γραφικά, έτσι. Δίπλα και από κάτω έχουμε τα USB 3, είναι κόκκινα ή μπλε αναλόγως, και στη συγκεκριμένη μητρική έχουμε και ένα USB 3.1 Type-C. Η μικρή υποδοχή. Δίπλα είναι η υποδοχή καλωδίου Ethernet, το καλώδιο δηλαδή του Ethernet, και από κάτω είναι η ενσωματωμένη κάρτα ήχου της μητρικής, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 7.1 και ένα μικρόφωνο. Όπως είπαμε παιδιά, δεν είναι ακριβώς ίδια όλα αυτά στις μητρικές, κάποιες έχουν περισσότερα USB 3, κάποιες μπορούν να έχουν USB 3.2, κάποιες μπορούν να μην έχουν ή και να έχουν και λιγότερα κανάλια ήχου, αλλά τα βασικά πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα, σας έδειξα όλα τα σημαντικά και μη parts της μητρικής. Αν θέλετε να εμβαθύνουμε σε κάποιο από αυτά, κάτι που σας ενδιαφέρει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια να το φροντίσω σε ένα μελλοντικό βίντεο. Γενικά, αν θέλετε να μάθετε οτιδήποτε πώς λειτουργεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να το ζητήσετε. Μέχρι τότε, κάντε μας ένα like, κάντε ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!